Όπως θα μπορούσατε να ακούσετε από τις ειδήσεις, αυτές τις μέρες οι σχεδιαστές και οι υποστηρικτές της αποτυχημένης πολιτικής της μέγιστης πίεσης εναντίον του θαραλέου Ιρανικού λαού προσπαθούν να επωφεληθούν από τις τελευταίες ημέρες του Τραμπ για να αυξήσουν τις εντάσεις και να καταστρέψουν την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να αρθούν οι τυραννικές κυρώσεις, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Το 2015 το Ιράν υπέγραψε το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία απέτησε από το Ιράν να μειώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να υποβαθμίσει κριτικά τα αποθέματά του σε ουράνιο με αντάλλαγμα την ανακούφιση από τις κυρώσεις. Μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τη συμφωνία, οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν κλιμακωθεί περαιτέρω, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι δεν θα ακολουθήσει πλέον την πυρηνική συμφωνία του 2015. Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο msh.gr.